Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα. Ερχόμαστε σε μια έκτακτη εκπομπή Γόρτασε. του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Web Radio. Ο Νίκος Θεοδωράκης και έχουμε καλέσει εκτάκτως να μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας, Δημήτρη Αγγελόπουλο, για το τραγικό νέο εργατικό δυστύχημα που συνέβη χθες στην εταιρεία Unisol στην Πάτρα. Κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Αρχικά να σας μεταφέρουμε τις ευχές μας και την αλληλεγγύη όλων εδώ στο ΠΑΜΕ στον συνάδελφο που είχε αυτό το ατύχημα και αν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάστασή του. Κοιτάξτε να δείτε, για την κατάσταση του συνάδελφου και εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή στην οικογένειά του εδώ ταχύ ανάρρωση και τα λοιπά. Όμως η εργοδοσία σκέφτεται διαφορετικά. Η εργοδοσία δεν υπολογίζει ζωές και υγεία εργαζομένων, γι' αυτό φτάσαμε στο χθεσινό εργατικό ατύχημα. Εμείς λέμε ότι είναι εγκλήματα της εργοδοσίας αυτά. Πείτε μας, έτσι ακριβώς τα αντιμετωπίζουμε. Έγινε. Ο εργαζόμενος, αυτή τον λένε εξωτερικό συνεργάτη, είναι εργαζόμενος που κατασκεύαζε τα ηλεκτρολογικά εδώ. Βεβαίως, ξέρετε, τώρα, τα εργοστάσια, όλες οι επιχειρήσεις, παίρνουν συνεργεία απόξω και τα λένε ότι δεν είναι δική τους. Στον χώρο τους όμως δουλεύουν. Αυτός δηλαδή δούλευε κανονικά μέσα στην εταιρεία καιρό. Δούλευε, ήταν, έφτιαχνε τα ηλεκτρικά του εργοστασίου. Αυτό σημαίνει εξωτερικός συνεργάτης, δεν είχε δικό του, δεν του κόλλαγε ένεση με αυτός, αλλά ήταν συνεργείο που έπαιρνε και έφτιαχνε και έλεγχε και όλα τα ηλεκτρικά. Σε αυτά τα πλαίσια ήρθε να δουλέψει, χωρίς να κοπεί όπως βλέπετε από την νομοθεσία, από τα μέτρα ασφάλειας κτλ. Χωρίς η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα, μιλάμε για πολύ μεγάλες τάσεις, υψηλές τάσεις, και ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει φέγγιζολ, που μπορούσε να γίνει πυρανάλωμα του πυρός, μπήκε αυτός μόνος του, ενώ δεν λέει αυτό η νομοθεσία, έπρεπε να είναι δύο και με μέτρα προστασίας κτλ. Μπήκε μόνος του να δουλέψει χωρίς να έχει κοπεί το ρεύμα. Έγινε έκρηξη στον πίνακα, μιλάμε για ένα τεράστιο πίνακα. Έγινε έκρηξη και αυτό είχε συνέπειες να καεί ο συνάδελφος από το στήθος και πάνω. Είναι με εγκάβματα τώρα στο νοσοκομείο. Και εμείς βεβαίως λέμε ταχύ ανάρρωση για να μην έχει κανένα πρόβλημα όπως όλοι ευχόμαστε. Δεν φτάνει όμως οι ευχές. Στα πλαίσια όμως αυτά, το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Εργατικό Κέντρο χθες, ήρθαμε από την πρώτη στιγμή εδώ, σταματήσαμε τη διαδικασία της δουλειάς γιατί συνεχίζαν το διονύ τους να δουλεύουν. Δηλαδή ο μην άνθρωπος χάσουμε... είχε καεί ή χαροπάλευε ναι, και η άλλη φορτώνανε, ναι, και οι άλλοι φορτώνανε, οι άλλοι εργαζόμενοι τους είχε εργοδοσία με το μαχαίρι στο λαιμό, φορτώνανε φορτηγά με θελιζόλ να φύγουν να πάνε παραγγελίες. Και όταν ήρθατε εσείς τι σας είπαν? Εντάξει, θα τους αναγκάσαμε να σταματήσουν. Ονόητο. Σταμάτησαν. Σήμερα έχουμε απεργία, προκήρυξε το εργατικό κέντρο και το συνδικάτο εδώ πέρα απεργία, γιατί είναι χώρος που καλύπτει το Συνδικάτο Οικοδόμων, είναι εργαζόμενοι που κατασκευάζουν οικοδομικά υλικά, καλύπτονται από το Συνδικάτο Οικοδόμων. Προκήρυξαμε σήμερα απεργία, είναι 100% η συμμετοχή, δεν κουνιέται φίλο. Άλλωστε και η ίδια η πραγματογνώμονας που ήρθε, που ορίστηκε χθες από τον εισαγγελέα και ήρθε εδώ, είπε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει εργοστάσιο γιατί μετά την έκρηξη πρέπει να γίνει έλεγχος και να φτιαχτούν χαρτιά, να υπογράψουν υπεύθυνοι. Ποιος θα πάρει την ευθύνη τώρα εδώ, είναι, σας είπα, ένα εργοστάσιο με φλεκταλικά. Πώς θα πάει να σηκώσει διακόπτη και άμα έχουν καεί τα πάντα και ξαναπιάσουν φωτιά. Παρ' όλα αυτά, όπως μας λέτε, το εργοστάσιο, η εργοδοσία εκεί πέρα, παρά το ότι είχε γίνει ένα τόσο σοβαρό ατύχημα, συνέχιζε κανονικά. Συνέχιζε να φορτώνει, να φορτώνει. Γιατί τα άλλα μπλοκάραν όλα η παραγωγή, αλλά συνέχιζε να φορτώνει, να διώχνει υλικά. Μη χάσει πελάτες. Να σας ρωτήσω. Στα κέρδη δεν υπολογίζει τίποτα. Να σας ρωτήσω, κύριε Αγγελόπουλε. Με δύο παιδιά. Επειδή έχουμε τις τελευταίες μέρες και με την Κόσκο και με τον αδικοχαμένο συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, τον Τελιβερά. Υπάρχει από διάφορες πλευρές μια εναλλακτική, να την πούμε, ενημέρωση. Στη Κόσκο ακούσαμε ότι ο συνάδελφος δεν εργαζόταν εκείνη την ώρα, όπως είπε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
ή για τον Delivera της Volt, ο κύριος πρωτοσάλτης στο Sky είπε ότι οι Deliveraδες είναι λίγο περίεργοι. Εκεί μήπως είχε σχολάσει ο εργαζόμενος, μήπως ήταν πάνω σε μηχανάκι όταν έγινε το ατύχημα, μήπως έφταιγε. Όχι, είναι η λογική της εργοδοσίας και των σκυλιών της, γιατί τα σκυλιά τα λένε αυτά, της εργοδοσίας, να λένε ότι ο εργαζόμενος φταίει μόνος του, δεν πρόσεξε, δεν έκανε. Θα τα λένε τα σκυλιά της εργοδοσίας, αυτά που είσαν χθες εδώ και φορτώνανε. Αλλά πήραν το μάθημα όταν ήρθαν για την προσωπία του εργατικού κέντρου και του συνδικάτου. Γιατί και εδώ είπε η επιθεώρηση, μα λέει ήταν εξωτερικό συνεργάτη. Δεν είναι εργατικό ατύχημα, μέσα στο εργοστάσιο. Θα δούμε τι θα γράψει το χαρτί. Δεν θα μείνει αναπάντητα αυτά. Προς το παρόν εμείς λέμε ότι η απεργία ήταν καθολική. Σήμερα εδώ καλούμε και τους εργαζόμενους από το συγκεκριμένο χώρο το απόγευμα να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο του εργατικού κέντρου 6,5 ώρα στο εργατικό κέντρο από κάτω. Καλούμε τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου χώρου αύριο στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Συνδικάτο Οικοδόμων της Πάτρας, αύριο 10.30 στη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της πόλης μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι εργάτες πρέπει να πορεύονται με τα συνδικάτα τους, να βγάλουν συμπεράσματα, να γράφονται στα συνδικάτα, να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Καλούμε τους εργαζόμενους από το συγκεκριμένο χώρο να πάρουν μαζικά μέρος στις εκλογές του συνδικάτου που είναι τον άλλο μήνα εδώ στην Πάτρα, για να είναι απάντηση στην εργοδοσία, στα τσιράκια της που λένε αυτά που είπατε νωρίτερα και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι εμείς θα συνεχίσουμε. Κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστούμε και πάλι να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.